η απόφαση του ματσαρίσματος έρχεται συνήθως όταν βλέπουμε την πίστα. Τι είναι συνέχεια να λες θα δούμε την πίστα και θα δούμε την πίστα. Οι πίστες είναι όλες οι ίδιες. Έχουν λίγο αντοχή, λίγο έκρηξη και το στόχο. Κάποιοι επιλέγουν εξ αρχής αυτούς που θέλουν, γιατί μπορεί να, δεν ξέρω, να μην πιστεύουν στον εαυτό τους εκείνη την ημέρα, να μην νιώθουν τόσο δυνατοί εκείνη την ημέρα, γιατί θέλουν, ας πούμε, τη νίκη για να φανεί ότι κέρδισαν. Είναι κάποια παιδιά που πιστεύουν ότι πάμε για μόλα να κερδίσουμε, επειδή είμαστε καλύτεροι, θα τους κερδίζουμε όλους και όποιον να είναι. Και υπάρχει η άλλη άποψη που ήταν η δικιά μου, του Ηλία και ίσως και άλλων παιδιών, που απλά δεν το λένε, ότι πρέπει λίγο να μελετάμε περισσότερο τα αγωνίσματα, να μελετάμε περισσότερο τους αντιπάλους και να κάνουμε σωστά ματσαρίσματα, γιατί έτσι θα έρχονται οι νίκες. Στρατηγικά, κάποια αγωνίσματα ταιριάζουν πιο πολύ σε άλλους. Αυτή είναι η στρατηγική μου. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι κάποιος κάνει πίσω. Και όταν κάποιος βγαίνει και λέει ότι παίρνω εγώ αυτόν γιατί εσείς κάνετε πίσω, προσβάλλει άλλους 5 άντρες. Δεν έχω δει κανένα παιδί που είναι στην ομάδα μας να κυνηγάει να είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και κατά συνέπεια να πάρει και την ασυλία. Όλοι δίνουν τα πάντα και προσπαθούν για να κερδίσει η ομάδα. Νομίζω αυτό είναι που μας απασχολεί όλους και αυτός είναι και ο βασικός στόχος πάλι για όλους. Ξαφνικά είμαι εγώ αυτός που επιλέγω τους εισαγωγικά εύκολους παίκτες για να τους κερδίζω. Είμαι ο πρώτος που είπα ότι το καινούριο σύστημα του MVP δεν με αφορά ή δεν το θέλω κιόλας, με την έννοια ότι το θεωρώ ότι σε φέρει σε μια δύσκολη θέση. Και όταν λέω κάτι, το εννοώ. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι απλά για να το ακούσει κάποιος ή για να γίνω αρεστός σε κάποιον. Δεν υπάρχουν αυτά σε μια ομάδα, να μετράς τις νίκες σου, τις προσωπικές. Μέτρα τις από μέσα σου για να ανεβάζεις την ψυχολογία σου. Είσαι μια ομάδα, πας, η νίκη είναι ομαδική, η ήττα είναι ομαδική. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αγώνισμα επάθλου. Και λέω επάθλου γιατί ουσιαστικά και το τοτέμ της ασυλίας